Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 έβαζε κεντρικό ζήτημα την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Σε αυτούς λοιπόν τους 6-7 μήνες περίπου που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς επέτυχε στο μέτωπο, να το πούμε έτσι, της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα? Πράγματι, φέραμε σαν πρώτο νομοσχέδιο και έγινε μετά ο νόμος του κράτους, το νόμο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, γιατί βέβαια για μας υπήρχαν δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι είχαμε ήδη την εμπειρία σαν αντιπολίτευση από τη δημιουργία και λειτουργία 300 δομών αλληλεγγύης πανελλαδικά, την ίδια την αυθόρμητη αυτοοργάνωση του λαού για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση, και γνωρίζαμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά ήταν ακριβώς, αυτή η εμπειρία ήταν που μας καθοδηγούσε και στη συγγραφή αλλά και στην πρακτική μετά της αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης. Το δεύτερος λόγος ήταν διότι, όπως ξέρετε, η ανθρωπιστική κρίση ήταν από τους δανειστές απαγορευμένη πρόταση, γιατί έπρεπε αυτό να κρύβεται κάτω από το χαλί, έπρεπε να μην υπάρχει. Γι' αυτό και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ την έκρυβε. Την έκρυβε για τον απλούστατο λόγο ότι πώς μπορούσε να ερμηνευθεί ότι μια ευρωπαϊκή χώρα σε καιρό ειρήνης, όπως η Ελλάδα, βίωνε τα αποτελέσματα ή μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής ή ενός πολέμου. Γιατί τι είναι ανθρωπιστική κρίση? Όπως το ορίζουν οι διεθνείς οργανισμοί, ανθρωπιστική κρίση είναι όταν υπάρχει για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού έλλειψη τροφής, έλλειψη ενέργειας, δηλαδή ρεύμα, έλλειψη νερού, δεν υπάρχει υπηρεσίες για την υγεία και ούτω καθεξής. Αυτό συνέβαινε στην Ελλάδα και αυτό κρύβανε επιμελώς. Λοιπόν, και εξάλλου θυμάστε ότι όταν ψηφίστηκε ο νόμος για την ανθρωπιστική κρίση, εκείνο το βράδυ το ίδιο, οι θεσμοί βγήκαν και είπαν ότι είναι μονομερής ενέργεια ο νόμος για την ανθρωπιστική κρίση. Εμείς παρόλα αυτά προχωρήσαμε αποφασιστικά. Τι κάναμε? Με 200 μόνο εκατομμύρια, δηλαδή μια μικρή ανάσα, αλλά με όλη την εμπειρία, την προηγούμενη, την σοφία του ελληνικού λαού που έχει μάθει να πολλαπλασιάζει το ελάχιστο και να το κάνει αρκετό για να θρέψει τον κόσμο, εμείς ακολουθήσαμε αυτά τα χνάρια και δώσαμε τελικά μια κάρτα αλληλεγγύης, η οποία είναι μια κάρτα τραπεζική, prepaid card, η οποία πιστώνεται κάθε μήνα με 70 έως 220 ευρώ. Τη δώσαμε σε 145.000 οικογένειες. Δηλαδή, πάνω από 350.000 άτομα ωφελήθηκαν από αυτή την κάρτα. Μπορούν να την πάνε οπουδήποτε. Γιατί κάρτα και όχι σακούλες? Γιατί έτσι τονώνουμε και το τοπικό εμπόριο μέσα από αυτό. Γίνεται ολόκληρη, δηλαδή, και στους εμπόρους και στους μικροεπιχειρηματίες. Πηγαίνει σε ολονών τα μαγαζιά, δεν πηγαίνει μόνο στις μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Δεύτερον, δώσαμε 300 κιλοβατόρες δωρεάν ρεύμα σε κάθε οικογένεια, και όλα αυτά που σας λέω, και την κάρτα και το ρεύμα, για 9 μήνες. Και τέλος, αυτό το δώσαμε σε 90.000 οικογένειες, το ρεύμα, το δωρεάν. Και τέλος, δώσαμε σε πάνω από 34.000 οικογένειες επίδομα ενοικίου, το οποίο είναι πάλι από 70 μέχρι 220 ευρώ, καθαρά, για 9 μήνες. Προσέξτε, μας λένε ότι, δηλαδή, με τα 200 ψωροεκατομμύρια παριστάνεται ότι βοηθήσατε τον ελληνικό λαό, ενώ εμείς με 500 εκατομμύρια εκ του πρωτογενούς πλεονάσματος είχαμε ήδη δώσει 500 ευρώ άπαξ στον κάθε ωφελούμενο. Τους απαντάμε. Εμάς οι παροχές μας, επειδή ακριβώς είναι στοχευμένες και δεν είναι οριζόντιες, αφορούν μεσοσταθμικά τουλάχιστον 1.000 με 2.000 ευρώ, ανάλογα αν παίρνεις και την τροφή και το ενίκιο και το ρεύμα, σε σύνολο σε 9 μήνες. Ενώ αυτοί τι κάνανε? Πήγαν και δώσαν 500 ευρώ άπαξ στον καθέναν, ανεξάρτητα αν αυτός είχε ανάγκες για
ενίκιο, ανεξάρτητα αν είχε αυτός ανάγκες για ρεύμα. Με αυτόν τον τρόπο κατασπατάλησαν τα λεφτά, γιατί ούτε ξέραν σε ποιους τα δίνουνε, ενώ εμείς τα κάναμε με αδιάβλητες διαδικασίες ηλεκτρονικές, τις κάναμε με πλατφόρμα ηλεκτρονική, και σήμερα για πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας δυστυχώς τη θλιβερή πρωτιά να έχουμε το χάρτη της φτώχειας όλης της Ελλάδας. Ξέρουμε δηλαδή τεκμηριωμένα τι πρέπει να γίνει. Πέρα όμως από την ανθρωπιστική κρίση και αυτά που κάναμε πάρα πολύ γρήγορα, και βέβαια πάντα με τη λογική η κοινωνία να γίνει αλληλέγγυα, δηλαδή ο ένας να βοηθάει τον άλλο. Βλέπετε ότι και η κάρτα αλληλεγγύης ενισχύει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αλλά και το νίκη, το επίδομα ενοικίου δίδεται στους ιδιοκτήτες και όχι στον ενοικιαστή, για τον απρόστατο λόγο ότι θέλουμε να πούμε στους ιδιοκτήτες: μην έχεις τα σπίτια σου κλειστά, μη φοβάσαι, άνοιξέ τα, εμείς είμαστε οι εγγυητές, το κράτος. Άρα ο ένας να πλώσει το χέρι στον άλλο. Αυτή είναι η λογική μας. Είναι εντελώς διαφορετική από τη λογική την πελατειακή που είχαν αυτοί μέχρι σήμερα, από τη μια. Ποιους βοηθάμε? Βοηθάμε μόνο αυτούς που ξέρουμε, αυτούς που είναι οι πελάτες μας αύριο, από τη μια, και από την άλλη μια λογική ανταγωνισμού, ιδιώτευσης, ο ένας εναντίον του άλλου. Προχωρήσαμε σε συνεκταμίευση 135 εκατομμυρίων σε δεύτερη φάση, πέρα από τα 200 που βρήκαμε από το έλλειμμα του προϋπολογισμού. 135 εκατομμύρια από το Ταμείο Απόρων, το ΤΕΒΑ. Είναι ευρωπαϊκά λεφτά. 45 εκατομμύρια από το 2014. Δεν τα απορροφήσανε, δεν κάναν τίποτα. 45 του 2015, και ζητήσαμε εμπροστοβαρός άλλα 45, τα οποία μας δώσανε για του χρόνου. Τι κάνουμε με αυτά? Με αυτά κάνουμε πάλι, καλέσαμε τον κόσμο να μπει σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, να δηλώσει το εισόδημά του, διασταυρώσαμε τα στοιχεία του και παραγγέλνουμε τρόφιμα, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο ταμείο για τρόφιμα, για τους απόρους. Ήδη κάνανε αιτήσεις 300.000 οικογένειες στο ΤΕΒΑ. Πώς μέχρι σήμερα γινόταν όλη αυτή η ιστορία? Το κράτος προκήρυσε και τα 135 εκατομμύρια για προμήθειες. Αυτό τι σήμαινε? Πρώτον, έπρεπε να είναι ξηρά τροφή, δηλαδή μακαρόνια, ζάχαρες. Κοντέψαμε να κάνουμε όλο τον πληθυσμό, το φτωχούς ανθρώπους, να τους κάνουμε διαβητικούς. Θα τους κάνουμε σε 10 χρόνια αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Εμείς λοιπόν αυτά τις προμήθειες προκηρύξαμε μόνο 30 εκατομμύρια ευρώ σαν κράτος, για να έχουμε όλη την τεχνογνωσία. Και τα υπόλοιπα 100 εκατομμύρια θα τα μοιράσουμε αναλογικά για να τα προκηρύξουν 57 συμπράξεις κοινωνικές. Αυτό τι σήμαινε? Μια νέα πρωτοτυπία, μια ομπρέλα δηλαδή κοινωνική, στην οποία συνεργάζονται οι Δήμοι, η Περιφέρεια, η ΜΚΟ, τα δίκτυα αλληλεγγύης, η Εκκλησία και βεβαίως τα άτυπα δίκτυα αλληλεγγύης. Φτιάξαμε δηλαδή πρωτότυπες, καινούργιες ομπρέλες προστασίας σε κάθε νομό. Αυτές οι ομπρέλες προστασίας θα προκηρύξουν και τα τρόφιμα. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μέσα στα τρόφιμα βάλαμε εμείς για πρώτη φορά νοπή τροφή. Βάλαμε κρέας, βάλαμε κοτόπουλο, βάλαμε φρέσκα προϊόντα, δηλαδή λαχανικά και φρούτα. Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο, προκηρύσσοντάς το η κάθε νομός, η κάθε κοινωνική σύμπραξη, τονώνουμε πάλι τον τόπιο εμπόριο, αντί να τα κάνουμε όλα κεντρικά. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει πάντα η λογική της αριστεράς. Η λογική που νοιάζεται, που ξέρει. Γιατί εμείς ξέραμε ήδη. Δυστυχώς είχαμε την τεχνογνωσία της φτώχειας. Είχαμε αυτό το θλιβερό προνόμιο να το ξέρουμε μέσα από τις δομές της αλληλεγγύης. Να ρωτήσω, αν ξαναεκλεγείτε μετά τις 20 Σεπτέμβρη, έχετε κάποιες νέες ιδέες, τι είναι αυτά που θα κάνετε? Και το ρωτώ αυτό γιατί έχει υπογραφεί και μια νέα διανοιακή σύμβαση που είναι... Βεβαίως. Εμείς πήγαμε στους θεσμούς, στην Τρόικα, Τετρατρόικα. Εγώ προσωπικά διαπραγματεύτηκα 2 ώρες με τους αρχηγούς της Τρόικας και άλλες 4 με τα τεχνικά κλιμάκια, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο διαπραγμάτευσης. Τι θα κάνουμε λοιπόν?
Πρώτον, θα συνεχίζουμε όλη την ιστορία της ανθρωπιστικής κρίσης, δηλαδή διευρύνοντας πια το πακέτο αυτό με ένα καινούριο επίδομα, αν θέλετε, το οποίο το λέμε κοινωνικό επίδομα, το οποίο θα δίδεται πάλι με μία κάρτα η οποία θα είναι τραπεζική. Θα είναι εγγυημένο αυτό, ώστε όποιος πέφτει κάτω από εκείνα τα ελάχιστα προς το ζήν θα μπορεί να έχει αυτό το συμπλήρωμα. Συγχρόνως όμως θα συνεχίζονται όλες οι άλλες δράσεις, δηλαδή για τον Νίκη, για τη στέγη δηλαδή, για τους ανασφάλιστους, για την υγεία δηλαδή, ακόμη και για την μεταφορά των ανέργων, το οποίο δεν το προλάβαμε. Πέρα όμως από αυτό, εμείς, έχοντας στο μυαλό μας την παιδική φτώχεια, το γεγονός δηλαδή ότι το 28,8% των παιδιών βρίσκεται στα όρια και μέσα στη φτώχεια. Τι σημαίνει αυτό? Ένα στα τρία παιδιά βρίσκεται σε κίνδυνο σήμερα στη χώρα μας. Έχουμε κεντρική μας πολιτική να κάνουμε τα σχολικά γεύματα. Τα σχολικά γεύματα, δηλαδή, σε κάθε σχολείο θα δίνουμε ένα ζεστό γεύμα. Μα είναι δυνατόν, μας λένε, αυτό είναι πολλά λεφτά. Να απαντήσουμε. Πάλι ο ελληνικός λαός μας δείχνει το δρόμο. Δηλαδή η Γκράβα. Ξέρετε το συγκρότημα της Γκράβας, σχολικό συγκρότημα, ένα από τα πιο χτυπημένες περιοχές της Ελλάδος. Τι γίνεται εκεί, οι δάσκαλοι, εμπνευσμένοι δάσκαλοι, είχαν την εξής ιδέα. Είπαν στα παιδιά να φέρουν ένα τάπερ και μαχαιροπύρουν από το σπίτι τους. Συνεννοήθηκαν με το κοντινό ορφανοτροφείο που μαγείρευε 300 μερίδες κάθε μέρα και του δώσαν τα τρόφιμα να μαγειρεύει άλλες 200. Μπαίνουν τα παιδάκια τις 12.30 ώρα, κάθονται στις τάξεις τους με τα τάπερ, έρχεται το ζεστό φαΐ και το τρώνε όλοι μαζί, γιατί βεβαίως δεν θα χωρίσουμε τα παιδιά σε αυτά που έχουν και αυτά που δεν έχουν μέσα στην κάθε τάξη. Αυτό το παράδειγμα της Γκράβας εμείς θα το ξεκινήσουμε μόλις εκλεγούμε σε όλα τα σχολεία εκείνα που είναι πιο πολύ χτυπημένα από τη φτώχεια, μέσα από το χάρτη, τον οδυνηρό χάρτη που σας είπα ότι έχουμε στα χέρια μας. Γιατί δεν θα δεχτούμε πια τα παιδιά να λιποθυμάνε. Και συγχρόνως είμαστε σε συνεννόηση, βρήκαμε όλη αυτή τα φρούτα και την παραγωγή των λαχανικών που θάβεται, όπως ξέρετε. Και ζητήσαμε το 17% που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνεται σε δομές αλληλεγγύης. Και είπαμε, αυτά τα φρούτα λοιπόν μπορούμε να τα πάμε στα κοντινά εργοστάσια που είναι κλεισμένα τα μεταποιητικά και να κάνουμε μαρμελάδες. Χλεβάστηκα για τις μαρμελάδες. Είμαι υπερήφανη γι' αυτό, γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει πιο θρεπτικό πρωινό για τα παιδιά αυτών των περιοχών από ένα ποτήρι γάλα που μπορούμε να εξασφαλίσουμε, μια φέτα ψωμί με μαρμελάδα από πάνω από αυτά τα προϊόντα. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε αυτό και όχι μόνο. Θα εξυγειάνουμε ένα κράτος πρόνοιας που είναι δεδαλώδες και το οποίο είναι εξαιρετικά σπάταλο αυτή τη στιγμή, έχοντας τους ανθρώπους σε κατάσταση ένδυας. Τα βασανισμένα παιδιά, τα παιδιά τα ορφανά, τα παιδιά τα εγκαταλελειμμένα, με down, τα αυτιστικά παιδιά, τα αμαία, τα άτομα με αναπηρία, οι γέροι, οι κατάκητοι, οι γέροι οι οποίοι είναι με άνοια. Όλοι αυτοί βρίσκονται σήμερα σε ένα πολυδέδαλο καθεστώς, όπου χιλιάδες ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου, παίρνουν από τον κρατικό κορβανά με τρεις τσέπες και δεν ελέγχονται από τον κανένα. Αυτή η ιστορία θα τελειώσει. Θα εξυγειάνουμε αυτό όλο το σύστημα, φτιάχνοντας αυτό που έχουμε υποσχεθεί από την πρώτη μέρα, το Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Αλληλεγγύη. Ένα νέο δηλαδή ΕΣΥ, όπως ήταν το ΕΣΥ για την υγεία, αλλά αυτή τη φορά για την κοινωνική προστασία. Νόμο που θα καταθέσουμε μέχρι το τέλος του έτους και έχουμε έτοιμο.